Η Λάρισα επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού Βόλου στο LFC Arena στο Θεσσαλικό Ντέρμπι, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League. Στο 24, ο Ζεκίνια έστειλε την προειδοποιητική βολή, σημαδεύοντας με κεφαλιά το ριζόντιο δοκάρι του Γκίτκου. Ενώ στο 36, ο Δινόπαπας άνοιξε το σκορ με κοντινή κεφαλιά μετά από ωραία συνεργασία των συμπαικτών του. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με νέο δοκάρι του Ζεκίνια. Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος το 88, όταν ο Καρανίκας με κεφαλιά ψαράκι έκανε το 2-0. Ενώ στις καθυστερήσεις, ο Ζεκίνια έβαλε τον γκολ που άξιζε βάσει της απόδοσης του, μετατρέποντας σε θρίαβο την νίκη της ομάδας του Γιώγα. Να ζητήσω συγγνώμη εγώ και οι παίχτες από τον κόσμο του Ολυμπιακού Βόλου. Είχε μια ιδιαιτερότητα αυτό το παιχνίδι, αλλά τελικά η ομάδα μου δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε. Ξεκάθαρη νίκη. Είχαμε πάρα πολύ καλή απόδοση. Αγωνιστήκαμε όπως έπρεπε να αγωνιστεί η ομάδα της Λάρισας. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, σε όλους για την πολύ μεγάλη συμπαράσταση. Και θα ήθελα να πω κάτι, ότι θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους Monsters, σε αυτά τα παιδιά, στο Γιάννη τον Παπαπούλιο, τον Χρήστο και σε όλους αυτούς που μετά την ήττα στην αναγέννηση, Γιάννησον, προσωπικά μου είπανε σε πιστεύουμε ότι μπορούμε να μας οδηγήσει σε επιτυχίες. Είμαστε χαρούμενοι, 3 βαθμούς, το πιο σημαντικό, αλλά από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα είναι 40 αγωνιστικές, μαραθώνιος, και τη Δευτέρα έχουμε ένα άλλο παιχνίδι και κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι. Τα καλύτερη Λάρισα, δεν μπορούμε να αναγκαστούμε. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι την Καλυθέα και προχωράμε. Πολλά παιχνίδια έχουμε μπροστά μας, δουλειά. Καλή συνέχεια στη Λάρισα.